Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του κόμματος και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για το οικονομικό πακέτο των εξαγγελιών Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι επαρκές κατά τη γνώμη σας για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών? Περιμένατε κάτι παραπάνω και τι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κοινωνία περίμενε ότι θα δει έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει αντιληφθεί τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά της και ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια μέτρα ανακούφισης, στοιχειώδους ανακούφισης. Ανταυτού είδε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Και για δύο λόγους το λέω αυτό. Το ένα είναι ένα ζήτημα πολιτικού ύφους, ότι δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης έδειξε να θεωρεί ότι κάθε τραγική στιγμή που βίωσε η ελληνική κοινωνία τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μάλλον επιτυχία για την κυβέρνηση, από τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία μέχρι την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και από την άλλη, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε εν πωλής είναι πράγματα που ήδη ισχύουν και επαναλήφθησαν ως νέες εξαγγελίες, ενώ στην πραγματικότητα είναι ήδη ισχύοντα μέτρα και δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν αυτή την πορεία της στοχοποίησης των επιχειρήσεων και της αβεβαιότητας των νοικοκυριών, ενώ τα όσα ελάχιστα επιπλέον είναι κυρίως μέτρα τα οποία αφορούν πραγματικά ελάχιστους, ανώτατα κυρίως εισοδήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αφορούν δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Κυρία Αξιόγλου, ένα πακέτο 3 δις που, εν πάση περιπτώσει, πράγματι πολλά από αυτά ισχύουν. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι στον αέρα, ότι ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα, μας μιλούσε 2 ώρες στη Θεσσαλονίκη χωρίς περιεχόμενο? Νομίζω ότι μια τέτοια προσέγγιση, χωρίς κανείς να μπαίνει επιμέρους να κρίνει κάποια μέτρα ή να πει ότι δεν είναι επαρκή, είναι μια τακτική που δεν πείθει, κατά τη γνώμη μου, τον πολίτη. Κύριε Δελατόλα, το σύνολο σχεδόν των μέτρων, κυρίως των πολυδιαφημισμένων φοροελαφρύνσεων, γιατί είχε προηγηθεί και ένα μπαράζ υποσχέσεων πριν φτάσει στη ΔΕΘ, είναι μέτρα που ήδη ισχύουν και είχαν νομοθετηθεί και ως προς τις επεκτάσεις τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ έχουμε μία κουτοπονηριά, ας το πω έτσι, δηλαδή μία επανάληψη ισχυόντων και παρουσίασή τους επικοινωνιακή ως να είναι κάτι καινούριο. Η μετατροπή, για παράδειγμα, του 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει νομοθετηθεί, ήδη ισχύει, δεν υποβοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν γίνει, για παράδειγμα, πλήρης διαγραφή αυτού του χρέους, δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Ήδη οι 3 στις 4 λένε ότι δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα ούτε για τον επόμενο μήνα. Η μειωμένη εισφορά αλληλεγγύης, η οποία εξαιρεί τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και ακουμπά μόνο τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μάλιστα θα έχουν από ένα μισθό και πάνω, γιατί έτσι είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Αν κανείς λάβει υπόψη του το πόσο έχει συρρυκνωθεί, ο μισθός και από τις επιλογές που έχουν γίνει στα εργασιακά από την κυβέρνηση και από το γεγονός ότι εξακολουθούν να εξαιρεί δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, είναι ένα μέτρο το οποίο επίσης μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να προσφέρει ανακούφιση. Δεν έχουμε δηλαδή δει εδώ ένα νέο πακέτο που θα έδειχνε ότι ο Πρωθυπουργός έχει καταλάβει την κατάσταση και έρχεται να παρέμβει σε κρίσιμα μέτωπα για να διευκολύνει την επιβίωση των επιχειρήσεων των μικρών και μεσαίων, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα, και την επιβίωση των εργαζομένων. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν δείχνει να το έχει αντιληφθεί αυτό. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά το, μόνο αυτή τη φράση θα πω, το ίδιο και σε ό,τι αφορά το μεγάλο κύμα των ανατιμήσεων. Δεν υπήρξαν σοβαρά μέτρα για να μπορέσουν να φρενάρουν αυτό το ράλι στις τιμές που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία.
Κυρία Χτσιόγλου, φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατανοεί ότι έχει ένα κακό προηγούμενο με τη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δηλαδή, το οποίο δεν εφαρμόστηκε τελικά. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά πλέον. Δηλαδή, γιατί πλέον να πιστέψουν οι πολίτες ότι αυτά που λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα κάνει ερχόμενος στην εξουσία. Θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω σε σχέση με την αρχική παραδοχή. Πολλά πράγματα από αυτά που είχε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έγιναν πράξη. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μετά την επανεκλογή σας. Όχι στο χρόνο που είχατε πει. Έχετε δίκιο ότι έγιναν με καθυστέρηση. Αλλά έγιναν. Δηλαδή και η αύξηση του κατώτατου μισθού και η δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και η κατάργηση του 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Όλα αυτά ήταν οι βασικές δεσμεύσεις του προγράμματος της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Και έγιναν πράξη πράγματι με καθυστέρηση. Αλλά έγιναν. Άρα θα ήθελα λίγο να αντιστρέψω και αυτήν την εντύπωση που κυριαρχεί σε σχέση με την αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ για εκείνη την πρώτη περίοδο. Με συγκεκριμένες βέβαια δυσκολίες που υπήρχαν και οι οποίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχαν διαμορφωθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με άδεια ταμεία και με δεσμεύσεις για 8 δις μέτρων λιτότητας στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Αυτά όμως αφορούν το παρελθόν. Στο σήμερα τώρα νομίζω ότι αυτό που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια διαφορετική στρατηγική. Δεν είναι ζήτημα ότι ο ένας λέει κάτι και ο άλλος λέει ότι δεν είναι ορθό το προηγούμενο. Είναι μια διαφορετική στρατηγική. Εδώ έχουμε μια επιλογή που κάνει η Νέα Δημοκρατία και τα δύο αυτά χρόνια της διακυβέρνησης, η οποία φωτίζει, διευκολύνει, επικεντρώνει κυρίως σε πολύ μεγάλα εισοδήματα και σε πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Γιατί δεν έγινε κάτι αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται κάτι ουσιώδες για τις τιμές, για παράδειγμα, των προϊόντων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Εννοείται για τον έλεγχο της αγοράς. Για τον έλεγχο της αγοράς. Για τις αυξήσεις. Μα έκανε κάποιες παρεμβάσεις για τη ΔΕΗ. Αυτό είναι μια. Δεν έκανε παρεμβάσεις για τη ΔΕΗ. Εδώ και μήνες του επισημαίνουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και όλα τα επιμελητήρια της χώρας, ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση στη τιμή της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός δεν φρόντισε ώστε να υπάρχει παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, ώστε να υπάρξει έλεγχος στη χονδρική τιμή. Λειτουργήσαν καρτέλ, εκτινάχθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη. Και ξέρετε ότι όταν έχεις εκρηκτική αύξηση στη τιμή της ενέργειας, αυτό συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα πράγματα και αυτή τη στιγμή έχουμε και πολύ μεγάλες αυξήσεις και στα είδη διατροφής και στα βασικά είδη για την επιβίωση ενός νοικοκυριού. Τώρα, στον αντίποδα όλων αυτών, εσείς με ποιο σκεπτικό πάτε στη Θεσσαλονίκη, στο οικονομικό κομμάτι, δεν λέω στα πολιτικά, στα αμιγώς πολιτικά. Θα πλειοδοτήσετε απέναντι στις μειωμένες ή στις παραλήψεις του Πρωθυπουργού? Αυτό νομίζετε ότι πρώτον αν το αντέχει η οικονομία και δεύτερον αν περνάει ως μήνυμα πειθούς στους πολίτες? Και πριν απαντήσει, πριν απαντήσετε, κυρία Χτσιόγλου, για να μην σας διακόψουμε μετά, μου γράφει εδώ ένας συμπολίτης μας και ακροατής μας, την εισφορά ο Τσίπρας την πήγε από το 2% στο 10% και φόρτωνε τις εισφορές στο εισόδημα. Τον ΦΠΑ τον πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 24%, ο Μητσοτάκης τον γύρισε στο 13%. Όχι, αυτά δεν ισχύουν, τα δεδομένα που καταγράφει ο αγαπητός ακροατής για την εισφορά. Αν συζητάμε πάντα τις ασφαλιστικές εισφορές, αυτές, όπως ξέρετε και αποδείχθηκε και εν της πράγμαση, τελικά το 80% των Ελλήνων πολιτών ελαφρύνθηκε στις ασφαλιστικές εισφορές. Επιβαρύνθηκαν ανώτερα εισοδήματα, πράγματι, και αυτό αμέσως το 2019 μετά την έξοδο από τα μνημόνια διορθώθηκε και ως προς αυτούς, γιατί υπήρξε μια επιβάρυνση σε αυτούς στην περίοδο των μνημονίων. Αλλά για λίγους, για τους 2 στους 10 και διορθώθηκε το 2019. Για το ΦΠΑ το αντίθετο έγινε το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι μετά την έξοδο από τα μνημόνια, γιατί εντάξει, υπήρχαν και δεσμεύσεις στην περίοδο των μνημονίων, έκανε μείωση και του ΦΠΑ στην εστίαση και έκανε και μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια. Μείωση η οποία θα ήταν πολύ σημαντική αν σήμερα υπήρχε. Αντιθέτως, ο κ. Χατζηδάκης φρόντισε όταν ήταν εκεί υπουργός να αυξήσει τελικά τα τιμολόγια της ΔΕΗ και αυτή τη μείωση να τον απορροφήσει, να μην τη δει δηλαδή ο κόσμος. Σας λέει εδώ όμως ο αγαπητός Γιάννης ότι η αύξηση του μισθού που εσείς λέτε κάθε τρεις και λίγο δεν έγινε, δικά σε εσάς απευθύνεται, στα 751 ευρώ όπως είχατε υποσχεθεί. Πράγματι, έγινε όμως αύξηση στα 650 ευρώ. Έγινε κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. 100 ευρώ κάτω δεν είναι λίγο.
Δεν είναι λίγο, αλλά δεν είναι και από τα 586 να πας στα 650 επίσης δεν είναι δηλαδή λίγο. Δεν μπορεί να είναι λίγο το κατοστάρικο που δίνει στο νέο, να λέτε ο. Όχι, εδώ είναι μια κοροϊδία, θα μου επιτρέψετε και κύριε Τραγκόλη. Και να είναι πολύ. Μισό λεπτό. Εδώ δεν έκανε αύξηση του κατώτατου μισθού ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι, προφανώς, ναι. Είναι έκτακτο αυτό. Είναι συντριπτική διαφορά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο ούτε ο διοικητής του ΟΑΕΔ δεν βγαίνει να το εξαγγείλει. Είναι ντροπή αυτό που έκανε. Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν στον ΑΕΔ εδώ και δεκαετίες. Δεν βγαίνουν ούτε δελτία τύπου για να ενημερώσουν το κοινό, γιατί τα θεωρούν πολύ τριμμένα. Βγήκε λοιπόν και εξήγηλε ως κάτι φοβερό τι, ότι θα υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα επιδοτείται η επιχείρηση και μάλιστα έκανε και την κουτοπονηριά να πει 1.200 ευρώ για να νομίζει ο πολίτης ότι θα είναι 1.200 ευρώ το μήνα ο μισθός του. Ενώ ποια θα είναι η πραγματικότητα, ότι θα δίνει για 6 μήνες 100 ευρώ στην επιχείρηση και 100 ευρώ στον εργαζόμενο. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτό είναι ντροπή να βγαίνεις και να το εξαγγέλεις ως πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας και του εργασιακού μεσαίωνα, τη στιγμή που έχεις κάνει τέτοιες επιλογές στα εργασιακά, όπως οι απλήρωτες υπερορίες και την κατάργηση ουσιαστικά του 8ωρου. Θεωρώ πως ήταν εξαπάτηση αυτό το μήνυμα που έκανε σε σχέση με το πρόγραμμα. Για την αρχική σας ερώτηση, κύριε Δελατόλα, σε σχέση με το τι θα αντιπαραθέσουμε εμείς. Εμείς θα αντιπαραθέσουμε μια διαφορετική στρατηγική, ένα διαφορετικό πρόγραμμα συνολικό για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και στην αντιμετώπιση της πανδημίας και με τον τρόπο που στέκεται ο κρατικός μηχανισμός και κυρίως με τα προβλήματα στην παιδεία. Ήρθαν παρόντα, ανοίγουν σήμερα τα σχολεία με τους ίδιους ακριβούς όρους που έκλεισαν πέρυσι και τα παιδιά βρίσκονται σε μεγάλη αβεβαιότητα και οι γονείς τους. Και θα θέσουμε τους βασικούς άξονες στους οποίους αντιπαρατήθηκε η πολιτική μας συνολικά. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε μια πολιτική η οποία απευθύνεται περισσότερο στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στο δικό μας πρόγραμμα. Όχι, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, όχι μια μετρολογία που θα πλειοδοτούμε σε μειώσεις φόρων, δηλαδή είπε μείωση εισφοράς αλληλεγγύης 10%, εμείς να πούμε 11%, έτσι το λέω παράδειγμα, αλλά σε ένα συνολικό αντιπαραθετικό πλαίσιο. Πώς θέλουμε να έχουμε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, το νέο ΕΣΥ, των πανεπιστημίων, των δημοσίων. Κυρία Αξιόγλου, το θέμα είναι αν θα αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει καταλάβει πως έχασε τις προηγούμενες εκλογές από τη μεσαία τάξη. Αν αυτό θα οδηγήσει σε μια διόρθωση πορείας ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η μεσαία τάξη έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι εξαπατήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος επένδυσε πάρα πολύ σε αυτό το σύνθημα, ότι τάχα έχασε από το ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα έρθει ο ίδιος να τον ανακουφίσει, και νομίζω ότι αυτά τα δύο χρόνια έχει δει μείωση της αγοραστικής του δύναμης, μείωση δηλαδή του εισοδήματός της, δεν έχει δει διευκόλυνση. Νομίζω πως ο κόσμος αρχίζει και το συνειδητοποιεί αυτό. Και με τα χρέη που έχει σωρεύσει και δεν του δίνει κανείς λύση, και με το τι συμβαίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή ασφιχτιούν. Δεν μιλώ καν για τους εργαζόμενους. Κυρία Αξιόγλου, μην ξεχνάμε, εγώ δεν ξεχνάω, και πόσο μάλλον η μεσαία τάξη, ότι η αιμονή ή η έλλειψη μιας πολιτικής μείωσης φόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία πλήρωσε πολιτικά, αυτό υπονόησε ο Νίκος, διαμορφώθηκε και με εξαιτίας αυτού και μια διαφορετική κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι εσείς πήρατε τη θέση στο κομμάτι της οικονομίας του κύριου Τσακαλώτου, διότι ο κύριος Τσακαλώτος την πολιτική του, με την έγκριση προφανώς του κύριου Τσίπρα, δεν μείωσε τους φόρους. Οπότε στο θέμα των φόρων δεν έχετε και την καλύτερη διαγωγή. Αυτή είναι μια πολύ δική. Η σας ερμηνεία που δική μου, προφανώς. για την εξέλιξη των μεσοκομματικών. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λειτουργούν. Είμαστε όλοι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε θέση. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Πάντως, σε σχέση με. Πρέπει να κλείσουμε. Μια φράση, ναι. Σε σχέση με τις φορελαφρύνσεις, πράγματι χρειάζονται στοχευμένες φορελαφρύνσεις, αλλά που να ευνοούν τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Δηλαδή, να δούμε την εισφορά αλληλεγγύης για όλους, να δούμε το τέλος επιτιδεύματος που αφορά τους πάντες. Και δεν το έχει ακουμπήσει η Νέα Δημοκρατία, και να δούμε πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, για να μπορέσει να απορροφηθεί, να μην υπάρξει κοινωνική διάδροση, ας το πω έτσι, από αυτό το πολύ μεγάλο κύμα των ανατιμήσεων.